Καλημέρα στον κύριο Σίμω Κεδίχογλου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό Φωτίου από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Καλημέρα να τους δούμε και θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Παυλοχριστίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα σε όλους και όλες σας και καλά κουράγια. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση. Κύριε Κεδίγογλου, βλέπω και τον κύριο Παυλοχριστίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής. Κύριε Κεδίγογλου, πώς σχολιάζετε τώρα αυτά τα δημοσιεύματα και σήμερα κυριαρχεί στον τύπο το θέμα των περιβόητων διπλών βιβλίων ή υπαινιγμοί ή καταγγελίες για μαγείρεμα των στοιχείων, αλλά αυτό που δημοσιεύεται σήμερα είναι και μία εικόνα περίπου σφοδρής αντιπαράθεσης στο μέτωπο της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Χανταλιάς εναντίον Τσιόδρα, ο Κικίλιας λέει τα ρίχνει αλλού για τη Θεσσαλονίκη, πάντως ένα μέτωπο το οποίο δεν είναι αραγές. Το μέτωπο είναι αραγές, δυστυχώς αυτά είναι και υπάρχουν κατηγορηματικές ανακοινώσεις όχι μόνο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από τον ΕΟΔΗ. Υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής στο Εθνικό Μητρό COVID-19. Τα στοιχεία τα παίρνει ο ΕΟΔΗ. 100 επιστήμονες του ΕΟΔΗ τα επεξεργάζονται. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα και σε όλα αυτά τα ψεύδι που αναγράφονται και αναπαράγονται δυστυχώς, κανένας δεν καταλαβαίνει, νομίζω το είπατε και εσείς προηγουμένως, ποια είναι η σκοπιμότητα του δίθεν διπλού συστήματος. Να βγάζει περισσότερα τα κρούσματα, να τα βγάζει λιγότερα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τότε σε γιατί γράφονται. Έτσι, κάποιος... Κοιτάξτε... Υπάρχει άλλου είδους πόλεμος, υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς σε τέτοιες δύσκολες μέρες υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι ας κάνουμε ντόρο με οποιονδήποτε τρόπο. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής. Το Εθνικό Μητρό COVID-19. Υπάρχει ένας φορέας που επεξεργάζεται τα στοιχεία. Ο ΕΟΔΗ 100 επιστήμονες κάθε ημέρα. Φυσικά δεν είναι από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 12, από τις 12 τα μεσάνυχτα της μιας μέρας μέχρι τα 12 τα μεσάνυχτα της άλλης. Αφού 6 το απόγευμα ανακοινώνονται τα κρούσματα, είναι προφανές ότι δεν πάμε αυστηρά σε βάση ημέρας. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι η εξέλιξη της καμπύλης. Αν ένα κρούσμα απογευματινό, για παράδειγμα στις 8 το βράδυ, καταγραφεί στην επόμενη ημέρα, δεν αλλάζει τίποτα στην εξέλιξη της καμπύλης. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κύριε Κεδίκογλου, με συγχωρείτε. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι, έχει σημασία, γιατί όταν πρέπει να υπάρχει ενότητα και ομοψυχία και εμπιστοσύνη, τέτοια δημοσιεύματα δυστυχώς μας γυρνάνε στην εσωστρέφεια και στη δυσπιστία. Και είναι ο χειρότερος δυνατός σύμβουλος. Άρα να ακούσουμε λίγο την απάντηση της κυρίας Φωτίου. Κυρία Φωτίου, τελικά τι γίνεται, για ποιο λόγο έχετε σηκώσει τόσο ψηλά αυτό το θέμα? Και είπε και κάτι άλλο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην επίσκεψή του Θεσσαλονίκη, η κυρία Νοτοπούλου το είπε, αντί να ακούσει τα παράπονα από το Παπαγεωργίου και τους εργαζόμενους και να τους δει και να πάρει το ψήφισμα, πήρε ένα τσουρέκι. Ναι. Κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κούτροκόη, το θέμα δεν το έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε. Το έβγαλαν δύο κυριακάτικες εφημερίδες, οι οποίες είναι το Βήμα της Κυριακής και η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Καμία σχέση έχουσες με το ΣΥΡΙΖΑ. Το υιοθετήσατε, κυρία Φωτίου, αυτό λέμε. Το είπαμε το πρωί ότι είναι από αυτές τις δύο εφημερίδες. Λοιπόν. Ναι. Όταν λοιπόν αποκαλύπτουν αυτό με στοιχεία, δύο εφημερίδες από διαφορετικές κατευθύνσεις, σωστά. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί παρά να ζητήσει τη διερεύνηση από τη δικαιοσύνη αυτής της καταγγελίας, πρώτον. Δεύτερον, και μάλιστα όταν οι δύο εφημερίδες από διαφορετικές, ξανά λέω, κατευθύνσεις και όχι ΣΥΡΙΖΑΙΚΕΣ, λένε ότι το γνώριζε και το Μαξίμου αυτό. Λοιπόν, ζητάμε και λοιπόν να γίνει αυτή η διερεύνηση από τη δικαιοσύνη για να μην υπάρχουν σκιές. Και γιατί υπάρχουν σκιές όταν 6 μήνες ζητάμε τα πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής και δεν μας δίδονται στη Βουλή και δεν τα ζητάμε εμείς, τα ζητάει όλη η αντιπολίτευση. Γιατί τι συμβαίνει? Μία αληθής αποτύπωση κρουσμάτων σημαίνει λάθος αποφάσεις. Άκουσα το πρωί σε εσάς τον πνευμονολόγο καθηγητή να λέει ότι μπορεί να αργήσαμε 2 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε,
είναι πριν ένα μήνα σχεδόν ακριβώς, όπου είχαμε τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Δείτε πόσο διαφορετικά ακούσατε σήμερα τη συνέργεια του Δήμου με όλη και με την Εκκλησία και με όλες τις αρχές για την αντιμετώπιση του αρτασμού του Αγίου Ανδρέα. Ναι. Έγινε τίποτα τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, στην οποία η κατάσταση... Άρα λοιπόν λέτε εκεί υπάρχουν ευθύνες. Αυτό λέτε. Οι ευθύνες αναμφίβολα θα διερευνηθούν και θα αποδοθούν. Δεν είμαστε εμείς τώρα εδώ όμως. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Εμάς το πρόβλημά μας είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας καθημερινά με όλο το επιτελείο το δικό μας και τον κύριο Ξανθό, αλλά και τους βουλευτές, καθημερινά όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κυρία Φωτίου, πρέπει... να μοιράσουμε το χρόνο. Έχουμε πέσει λίγο έξω. Να πάμε και στον κύριο Χριστίδη, σας παρακαλώ. Ναι. Βεβαίως, κυρία Κουτροκόη. Να πω και αυτό, γιατί κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας ότι πηγαίνει εκεί που υπάρχει η τραγωδία για να επιχαίρει. Πηγαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Πρώτον, για να ενθαρρύνει. Δεύτερον, για να δώσει προτάσεις. Τρίτον, για να προλάβει. Για να προλάβει και κατανοητό, τον κατηγορούν. Κατανοητό, κυρία Φωτίου. Να πάμε λίγο στον κύριο Χριστίδη για να προλάβει να μιλήσει. Όχι μόνο για να καταγγείλει, λέτε. Για πάμε και στον κύριο Χριστίδη να τον ακούσουμε. Μα τι να καταγγείλει. Ένα λεπτό, κυρία Φωτίου μας. Εδώ υπάρχουν τρομακτικά. Κυρία Υπουργέ, ένα λεπτό σας παρακαλούμε. Κύριε Χριστίδη, τι λέτε. Κοιτάξτε. Μιλήσατε για κρυφτούλη της κυβέρνησης. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση παίζει ένα κρυφτούλι και ξυλώνεται το pullover επικοινωνίας το οποίο έχει ράψει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουν ότι έχουν κάνει λάθη και ψάχνουν από το Μαξίμου να δουν πού θα ρίξουν το λάθος αυτό. Αυτό βλέπουμε να εξελίσσεται τώρα και είναι προφανές ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να παρακολουθεί αυτή την ιστορία έτσι. Επομένως, η δικαιοσύνη οφείλει να παρέμβει, να δούμε με ξεκάθαρο τρόπο τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά να δούμε πόσο καλύτερα μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση από εδώ και μπρος η κυβέρνηση την πανδημία, διότι η πραγματικότητα είναι ότι στη Βόρειο Ελλάδα καθυστέρησε να πάρει μέτρα με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει τα πράγματα στο κόκκινο. Επομένως, σήμερα... όπως σωστά υπόθηκε και προηγουμένως και από τους συναδέλφους τους δημοσιογράφους, εδώ μιλάμε για ένα ρεπορτάζ. Ακούω την κυβέρνηση να επιχειρεί να το διαψεύσει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία διαψεύδουν αυτή τη διάψευση την οποία έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και επομένως επαναλαμβάνω ότι οφείλει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να σταματήσει να ψάχνει ξυλαστήρια θύματα πότε στο κίνημα αλλαγής, πότε σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και να αντιληφθεί ότι τα λάθη τα οποία έχει κάνει έχουν στοιχήσει πολύ ακριβά. Κύριε Χριστίδη, κυρία Φωτίου, κύριε Κεδίκη. Και θέλω να πω, κυρία Κουτροκόη, να πω και κάτι ακόμα, ένα δευτερόλεπτο. Εμείς και με αφορμή την ιστορία των τεστ και του πλαφών των τεστ, ως κοινοβουλευτική ομάδα θα καταθέσουμε σήμερα ερώτηση στην Βουλή για να μας κατεθούν όλα τα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με αυτή ακριβώς τη διαχείριση που έχουν να κάνουν και με τα τεστ και με τη διαχείριση πανδημίας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ναι, κύριε, ελάτε, μια φάση. Όχι, δεν έχω καταλάβει τι λένε. Ότι ανεβάζανε τους αριθμούς των κρουσμάτων, κατεβάζανε τους αριθμούς των κρουσμάτων. Με ποια σκοπιμότητα? Τους δημοσιογράφους που το έφεραν, κύριε. Δεν είμαστε τους δημοσιογράφους που το έγραψαν. Τους δημοσιογράφους που το έγραψαν. Μα δεν αναφέρετε τίποτα σε αυτά τα ρεπορτάζ που λέτε. Δεν αναφέρετε ούτε αν ανεβαίνουν τα κρούσματα, ούτε αν κατεβαίνουν. Το πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι αυτό την τελευταία φάση της πανδημίας. Καλά πάει αυτό, έχει πάει περίπατο και δύο. Καλημέρα σας.